Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διακομίστηκε βρέφος 13 ημερών με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι στο νοσοκομείο ψάχνει αστυνομία. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, το νεογέννητο κοριτσάκι από τον Μπαγκλαντές διακομίστηκε από τους γονείς του με πρίξιμο στο κεφάλι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγμα κρανίου και κεφαλαιμάτωμα και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του Μακάριου Νοσοκομείου. Το κοριτσάκι ήδη από την πρώτη στιγμή έχει υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις και αύριο αναμένεται να υποβληθεί και σε ιατροδικαστική εξέταση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους γιατρούς, το βρέφος επικοινωνεί με το περιβάλλον. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι για την ώρα δεν έχουν εξακριβωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς έχουν δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν πώς χτυπήθηκε το βρέφος. Ωστόσο, το ΤΑΕ Λεμεσού άρχισε τη διερεύνηση των συνθήκων, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το Γραφείο Ευημερίας.